Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθώμενος ταύτης τα θαύματα. Ο Θεός, ο αόρατος, ο αθάνατος, το αιώνιον, το άπειρον, το ατελεύτητον, το ανεξιχνίαστον, το αμετάβλητον. Ο Θεός, ο ποιήσας των ουρανών και την γην και πάντα τα εν αυτής, των ήλιων, τη σελήνη, τους αστέρας, τα θαλάσσας, τους ωκεανούς και πάντα τα εν αυτής κινούμενα ζώα. Ο Θεός, ο καθήμενος, επιθέτουν δόξες και επιβλέπουν αβύσσους. Ο γλυκύτατός μας Ιησούς, μύριε μυριάδες και χιλιάδες παρεστικότες άγγελοι και αρχάγγελοι, κύκλο της απροσίτης δόξης, τα πολυώματα χερβίμ και τα εξεπτέρυγα σεραφείμ, τα κυκλούντασε και αναβοούντα των γλυκύτατων και ακατανόητων ύμνων, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Η μεγάλη γέφυρα, η μεγάλη διαλλαγή, η μεγάλη συμφιλίωση, ο μεγάλος σύνδεσμος ημών των πεπτοκότων και αχαρίστων ανθρώπων με τον άναρχό σου και ελλειπικότα πατέρα σου, ο γενόμενος το θύμα που αναλαβών τα σαμαρτία σμών και εκφέρουν αυτά σε στον σταυρόν, δώσ' και εις εμάς τους αμαρτωλούς μία ακτίνα της χαριτός σου και βοήθησον ημάς και δίδαξον ημάς και φώτισον ημάς πώς θα σε ακολουθήσουμε, πώς θα σε αναπαύσουμε, πώς θα σε ευαρεστήσουμε ή να γίνουμε και εμείς μέτοχοι εκείνων των ανεκλαλήτων αγαθών των οποίων ετοίμασε η πατρική σου αγάπη, τες πρεσβείες της Γλυκυτάτου Μητρός και πάντων σου των απαιώνος ευαρεστησάντων. Αμήν. Επίσκεψε μου την ψυχή και ίασε τα τραύματα. Ανοίξον μου τα μάτια της ψυχής που τα κλείσε η αμαρτία, η παρακοή, ο μακρισμός. Αγάπησον αυτόν, ότι αυτός πρώτος ημάς αγάπησε. Αγάπησον αυτόν, ότι αυτός όλος αγάπη εστί. Αγάπησον αυτόν, ότι αυτός εν χαρά και αγάπη προσμένει μας, πότε αναλύσομεν εκ της φθοράς και υπάγομεν προς αυτόν. Ακολουθήσομεν αυτόν έροντες των σταυρών. Ακολουθήσομεν αυτόν και βρίσομεν την χαράν. Ο Θεός αγάπη εστί, ειρήνη και χαρά. Αγαπήσατε τον Θεό και δότε δόξαν το όνομα αυτού. Μηδέν προτιμήσατε της αγάπης αυτού. Πάντα εν σοφία εν πατρική στοργή
Επίσας δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνον. Αμήν. Είναι όντως λυπηρόν ότι το μέγα θησαυρόν που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα, δηλαδή την υιοθεσία, και κατέχουμεν αυτόν κατά τον Απόστολον εν οστρακήν σκεύασιν αγνοούμεν, και γι' αυτό εύκολα ραθυμούμε, εύκολα αδιαφορούμε, εύκολα καταφρονούμε και με ένα λόγο εύκολα πίπτωμεν. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος έλαβε την χάρη και απέθανε με αυτήν. Μακαριότερος είναι εκείνος ο οποίος έζησε και την ύψεσε, την μεγάλωσε και έπειτα εκοιμήθη. Μικρούλα, λέγε την ευχούλα, να ορίσεις μια ώρα την ημέρα ή τη νύχτα και να λέει την ευχούλα μία προς μία λέξη και να την κατανοήσει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι να λες την ευχούλα. Και μετά πάροδον, αναλόγως της καθαρότητός σου και αναλόγως του ζήλου σου, το πρώτο το οποίο θα συναντήσεις είναι η χαρά. Η χαρά θα σου φέρει προθυμία περισσότερο να λες περισσότερες φορές την ευχούλα. Και η ευχούλα περισσότερο θα σου φέρει περισσότερη χαρά και μεγαλύτερα. Μέσα σου θα αναλάμψει άλλη χαρά την οποία μέχρι τώρα δεν γνωρίζεις. Άλλη λαμπρότης, άλλη ωραιότης, άλλη γλυκίτης, άλλη τρόποντινά ευδαιμονία. Θα βλέπεις την φύση όλη βουταγμένη σε μία ωραιότητα, σε μία γλυκίτητα. Θα βλέπεις όλη τη φύση ως δημιουργήματα του αοράτου και ανεξεχνιάς του Θεού. Και αυτά δεν είναι τίποτες, είναι μικρά, ένα πετραδάκι στην ακροθαλασσά. Είναι άλλα πολλά μεγαλύτερα τα οποία θα αισθανθείς λέγοντας την ευχούλα. Μετά θα αισθανθείς άλλων πνευματικών ορίζοντα, άλλη πνευματική τροφή, άλλη πνευματική αμφίεση, την οποία τώρα ούτε καν μπορείς να συλλάβεις. Όταν ο Θεός θα είδει την προθυμία σου, το ζήλο σου που θα ζητήσεις τον Θεό με την ευχούλα, τότε θα δεις τι είναι εκείνα τα πνευματικά, τα ανεκλάλητα αγαθά, τι είναι αυτός ο παράδεισος, ο οποίος από εδώ, από αυτήν τη ζωή, την προαισθάνεσαι, προγεύεσαι, προωρώσαι. Από εδώ προαισθάνονται τα αιώνια αγαθά και θα σου δώσει πολύ προθυμία ή να περισσότερο εξυπηρετήσουμε τον Χριστό. Δεν θέλω να σου πω τίποτε περισσότερα, γιατί είμαι και εγώ τώρα γρυπωμένος. Όταν η ασματική νύφη εκουράστηκε, αναζητώσα και ερευνώσα πού εσύ ο αδελφιδός της, ήκουσε τους άλλους ότι εις τους ουρανούς υπάρχει. Και από τον έρωτα που έχει στον νυφείο της και στους ουρανούς τα υπάγω, λέει. Άγγελοι, αρχάγγελοι, τα πολιώματα, χερουβίμ και εξαπτέρυγα σεραφείμ, παραμερίστε, παραμερίστε. Και τι θέλεις? Θέλω να δω τον γλυκύτατόν μου νυφίον, τον ωραιότατόν μου Ιησούν. Και γιατί τον ζητάς? Η ασματική νύφη έδειξε το δακτυλίδι, την οποία της εχάρισε ο Χριστός. Ως ποτέ τη Αγία Μεγαλομάρτυρη και Πανσόφια Κατερίνη. Οι δε τα τάγματα οι δόντες αυτό εχάρισαν υπερβολική χαρά.
Ιδέ προσέθετο ακόμη να δείξει και έδειξε και το σήμα το αγγελικό. Όταν τα αγγελικά τάγματα είδαν το αγγελικό σχήμα, επήρθη, ανεβούησαν και κράγεσαν, επήρθη το υπέρυθρον εκ της βοής αυτών και ήρξαν το «καταπτίζεστε και αναγκαλίζεστε την ανασηματική νύφη». Και λέγειν αυτή, και εμείς, οι άγγελοι, περιμένουμε πότε θα συμπληρωθεί το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου από εσάς τους μικροτέρους μας αδερφούς, είναι όλοι ηνωμένοι, αγαπημένοι, αδελφωμένοι, υμνήσουμε αχόρταστα τον γλυκύτα τώρα μας Ιησούν. Έφυνης στη γη γένα του. Νομίζεις ότι διετάχθησαν να σιωπήσουν και την αναπνοή τους ακόμη κρατούν. Και μία γλυκετάτη φωνή ως άβρα λεπτή επί του όρους χορύβου, επί τον προφήτη Ηλία, οικούστη. Είναι τι με ζητήσεις εντάρτα, εις την καρδία σου υπάρχουν. Ιδέ στραφίσα, ώσποτε ο Ιερός Αυγουστίνος μέσα της είδε αυτόν χορεύοντα, πηδώντα, αγαλόμενο και μνήσει του Ευαγγελικού ρητού ότι όντως η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί. Μακάριος εκείνος ο οποίος θα φάει εις την τράπεζα της Άνου Βασιλείας του. Λοιπόν, μικρούλα, θα με συγχωρέσεις. Λέγε καμιά ευχούλα και μη περισπάσεις σαν τη Μάρθα. Ναι. Λέγε καμιά ευχούλα, σαν περισσεύεται, πέσχεσαι και κανένα, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον και αυτόν τον παλαγόνα του. Μικρούλα, έχασες. Έχασες. Ήρθε μόνο ο Γιώργος. Εσύ δεν ήρθες. Καταφρόνησες. Αδιαφόρησες. Γι' αυτό τώρα κι εγώ δεν σου λέω άλλα περισσότερα. Άλλη φορά θα σε περιμένω. Ακούς, θα σε περιμένω. Να μην αφήσεις τον Γιώργο να έρθει, να έρθεις μαζί με τον Γιώργο. Και έτοιμα στα λες εσύ ότι έχεις αορώτες εδώ πέρα, αλλά και το αορώτες καλό είναι, αλλά θέλουμε και το σωματικό σου. Τώρα πότε θα βγω έξω δεν γνωρίζω. Τα μάτια μου βλέπω ότι καλύτερα πηγαίνανε. Γύρισαν πίσω τώρα, βλέπω και σε 3 μέτρα. Και αυτό δεν έτσι έχω φροντίδα να βγω κατεπήγον έξω για εγχείρηση στα μάτια. Πάντως αν δω τίποτε στο αυτό, εγώ θα σας ειδοποιήσω. Ναι. Ένα είναι ότι θέλαμε σήμερα να κατέβουμε κάτω στο τηλέφωνο και μας είπαν ότι τηλέφωνα είναι χαλασμένα. Τότε λοιπόν, τι να κάνουμε, μαζέψαμε και εμείς τα φτερά μας και ξεσπάσαμε στο μαγνητόφωνο. Λοιπόν, τέλος και το Θεό δόξα. Επειδή με παρακαλεί ο αδερφός μας ο Γιώργος από κάτω τι για τη βιογραφία μου, από ό,τι θυμάμαι, αυτό θα πω. Όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, βρήκα τους γεροντάδες απλοί άνθρωποι, ακολουθία και εργόχειρο και τίποτε περισσότερο. Απλοί άνθρωποι, να πούμε. Σε αυτό εγώ δεν αναπαύθηκα. Δεν ήθελα βέβαιος να φύγω και από το σπίτι να πάω σε άλλο. Ό,τι είναι γεροντάδες, σας γίνω κι εγώ. Αλλά η διδασκαλία, η κατήγηση, η παίδευση, η αγωγή δεν υπήρχε. Και τότε μονάχος μου προσπαθούσα μόνος μου να αυτοσυγκρατηθώ, μόνος μου να αναμορφωθώ. Είπα τότε ότι υπακούει λίγο πολύ θα κάνουμε, αλλά αυτό δεν με ικανοποιεί, δεν με χωριτένει. Αφοσιώθηκα κατόπιν στα δάκρυα. Τα δάκρυα μου ήρθαν τότε στην αρχή πλημμύρα. Και μια φορά με τα πολλά τα δάκρυα ήρθα σε μια αρπαγή νοός. Τότε εγνώρισα και τον γέρο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν απάνω στο Ναϊ Βασίλη. Επήγαινα σχεδόν 4 φορές την εβδομάδα. Τρίτη, Πέμπτη, Σαββάτο, Κυριακή. Είπα, λέω γέροντα, θέλω να σου πω ένα λογισμό. Τι θέλεις να πεις, λέει. Λέω, εδώ, μάλλον στα εργόχειρα είναι. Δεν υπάρχει ένα πνευματικό να πούμε. Σαν δεν αναπαύουμε. Καλά, έλα την άλλη φορά και θα μιλήσουμε. Επία πράγματι την άλλη σε λειτουργία,
Ο γέροντας λέει, άντε και αυτός από τους πολλούς θα είναι, δεν βαριέσαι. Επί εκεί, εκάθισα να πούμε απ' έξω στο πεζούλι, εμείς κατά το αγιορείτικο τυπικό, όταν βασιλεύει ο ήλιος έχουμε χειμώνα καλοκαίρι 12 η ώρα. Εκάθισα έξω στο πεζούλι από τις 12 η ώρα μέχρι τις 5 η ώρα. Και συνεχώς έκλαιγα. Αν με ρωτήσεις γιατί έκλαιγες, ούτε κι εγώ ήξερα γιατί έκλαιγα. Κάτι ζητούσε η ψυχή μου την οποία δεν μπορούσες. Η ψυχή δεν είναι ένα πράγμα να την ρωτήσεις, να δώσει μια απάντηση. Κάτι θέλει την οποία πρέπει άλλος, ο οποίος είναι γνωστός ή δήμο, να σου δώσει απάντηση. Όταν πήγα πέρα στο γέροντα, είπα του γέροντα για την αρπαγή του νόσου μου με αυτό, λέει, εγώ εσένα θέλω και εσύ εμένα θέλεις να πούμε. Με παρακολουθήσε ο γέροντας βήμα προς βήμα. Και μια ημέρα πήγα γρηγορότερα, διότι στις 6 ώρα τα μεσάνυχτα λειτουργούσαμε. Επί εγώ κάτω τότε κατά τις 4 η ώρα. Θυρουρός ήταν ο πατέρ Αθανάσιος. Πάτερ Αθανάσιο, θέλω να δω τον γέροντα. Πει ο Αθανάσιος στο γέροντα, γέροντα ήρθε ο παπάς και θέλει να σε συναντήσει. Λέει, ας έρθει. Πει αμέσως έβανε μετάνοια στο γέροντα και κάθισα. Και σιωπούσα. Τι έχεις, μου λέει. Άφησε με γέροντα να συνέλθω και θα σου πω. Εκάθισα, δεν ξέρω πόσο, 10 λεφτά είναι τέταρτο, δεν ξέρω, συνήλθα, γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του γέροντος, της αγιοσύνης του γέροντα, είναι ότι πολλές φορές το δοκιμάσαμε, όσο στεναχωρημένος να είσαι, όσο λυπημένος να είσαι, όταν πλησίασε το γέροντα έφευγε όλη η λύπη και απακτούσες μια χαροπιά κατάσταση, μια ειρηνική κατάσταση. Και του λέω, γέροντα, εκεί προσευχόμουν, βλέπω μακριά, και έρχονται τρεις άνθρωποι. Και όταν ήρθαν μπροστά μου, η ψυχή μου άνοιξε τα χέρια, αγκάλισε και φίλησε τον μεσαίο. Τι αισθάνθηκα, δεν μπορώ να το πω. Τότε ο γέροντας πήδηξε από το κρεβάτι, αυτό είναι, λέει, το πρώτο το σκαλοπάτι το οποίο τώρα ανέβηκε. Από εδώ θα αρχίσουμε να χτίσουμε. Και από εκεί κατάμε γνωρίσαμε, ό,τι προσεβεί γνωρίσαμε, διευκόν του γέροντας. Και εκεί απάνω στο πρώτο σκαλοπάτι, εκεί χτίσαμε. Ο κύριος σκοπός είναι ο άνθρωπος να μην αφήνει κενό μεταξύ του νοός του και του Θεού. Αλλά πάντοτε να προσεύχεται. Γιατί εκεί στο κενό μπορεί να χτίσει και ο πειρασμός. Όταν λέμε την ευχούλα, δεν υπάρχει κενό. Αλλά θέλει και κάποια βία να βιάσουμε τον εαυτό μας. Διότι αν δεν το βιάσουμε μονάχο του, δεν έρχεται. Έχει τρόπο ντενάκι ο Θεός μια απέτηση από εμάς, διότι είναι και ζηλότυπος. Έτσι είπε στο Μωυσή ότι είμαι ζηλότυπος Θεός. Θέλει δηλαδή στην καρδιά του κάθε ανθρώπου μόνο ο Θεός να υπάρχει. Όχι και άλλη μέρημνα ή άλλη ασχολία ή άλλο πράγμα. Όχι, θέλει μόνο ο Θεός να υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου. Και ο Θεός κατόπιν το αξιώνει μεγαλύτερα χαρίσματα, μεγαλύτερους ορίζοντας, άλλα πνευματικά μεγαλύτερα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούμε να παραπονωθούμε ότι είμαι μόνοι μας. Εάν είναι ένας αδερφός ο οποίος θέλει να βρει έναν άνθρωπο να τον οδηγήσει σε ψηλότερα επίπεδα, θα τον βρει. Άσχετο αν ο άντρας σου ή η γυναίκα σου δεν μπορούν να σε ανεβάσουν, θα σου στείλει ο Θεός άνθρωπο ικανό να σε ανεβάσει πιο ψηλά. Ούτως τόσο ο άνθρωπος να είναι αναπολόγητος ότι σου έδειξα άνθρωπο και εσύ καταφρόνησες, να πούμε. Αυτό υπάρχει και σε εμάς. Αυτό το οποίο εγώ ζητούσα από τους γεροντάδες δεν το βρήκα, αλλά το βρήκα στο γέρο Ιωσήφ. Αυτός τρόπον την μας επέδευσε, αυτός τρόπον την μας έδωσε μια αγωγή καλογερική, χριστιανική. Και το κυριότερο των θαυμαστών είναι ότι όταν έλεγε το λόγο του, ο Θεός τον εσφράγιζε. Πήγαινε και θα έχει στο σπίτι σου τώρα πλουσίαν τη χάρη. Όντως ερχόμουν στο σπίτι και δεν μπορούσα να κρατήσω τον εαυτό μου από τη χαρά και από την προσευχή. Έκανες αυτό το λάθος. Δεν θα έχει τίποτε, ούτε μια σταλαματιά δάκρυα. Και ό,τι έλεγε αυτό γινόταν.
Και απορούσαμε κι εμείς. Και όχι μόνο και εσμένα και στους άλλους και στην Ευπραξία να πούμε και στον Πατερασένιο. Αυτό το είδαμε. Ούτε και εμείς μπορούσαμε να το εξηγήσουμε, ούτε και ο Γέροντας μας έδωσε μια σαφή εξήγηση πως ο λόγος τον οποίο δίνει ο Γέροντας τον εγκρίνει ο Θεός. Πήγαινε, δεν θα έχεις τίποτε. Ξεραήλα, ξηρασία, ανιδρία. Πήγαινε και δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει τον εαυτό σου πλουσία τη χάλη. Και το σφράγιζε ο Θεός. Τώρα πως είναι δεν γνωρίζουμε. Κατά την ασθενή μας κρίση να πούμε αυτό είναι ότι όσο και να είναι από το γέροντα απορρέουν όλα τα χαρίσματα. Ο γέροντας όπως ένας κοσμικός άνθρωπος αποθνίσκει και έχει 4 παιδιά και αφήνει 100 δραχμές περιουσία. Το μοιράζει τα 100 δραχμές το κάθε παιδί από 25 δραχμές. Έτσι κατά το ανθρώπινο, κατά το φανερό συμβαίνει και στο πνευματικό. Ο γέροντας ο σταμιούχος της Χάριτος μας μοίρασε και εμάς από την περιουσία του και εμείς τα βρήκαμε έτοιμα από το γέροντα. Εμείς δεν προσφέραμε τίποτε. Δεν κάναμε τίποτε αγώνας, υδρότας, δεν κάναμε. Αλλά τα πήραμε κατά δωρεάν από κληρονομία του γέροντά μας. Να πούμε. Και τώρα ακόμη σε αυτήν την κατάσταση όταν έχω λύπη το βλέπω το γέροντα στον ύπνο μου και χαίρομαι, ξεκουράζομαι, αναπνέω. Όταν καμιά φορά τον βλέπω το γέροντα στον ύπνο μου να πούμε εκεί είναι τρόποντα ένας αλυπημένος, λέω έχω να τραβήξει τώρα πειρασμός μεγάλος. Ήθελα να πω κάτι και για τους γονείς μου. Η μητέρα μου ήταν καρδιακιά και όταν πέθανε η αδερφή της πολύ στεναχωρέθηκε και τη χτύπησε περισσότερο καρδιά και την πήγε ο αδερφός μου, ο αξιωματικός, ο Χαράλαμπας, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Μετά από λίγο εκοιμήθη. Προτού να κοιμηθεί και προπολώνε τον, μου είπε ότι «Εφρέτ, θέλω να γίνω καλόγρια». Της έστειλα εγώ εδώ το σχήμα και το παλισταύρι. Αυτά είναι κοινά, τα άλλα είναι ρούχα ανδρός και γυναικός. Όταν την πήγαν στο νοσοκομείο, είχαν όμως συνοηθεί με τον πνευματικό και με τη γερόντισά της, ούτως ώστε όταν έρθει η τελευταία ώρα να την κάνω καλόγρια. Όταν ήρθε στο τέλος, προ 10 ημερών, λέει ο Χαράλαμπος, «Μητέρα, θες να σε κάνουμε καλόγρια?» «Θέλω, παιδί μου». Αμέσως τον παπά και τη γερόντισα. Προ 10 ημερών την έκανε καλόγρια από Βικτωρία, την είπαν Μαρία. Μετά από 10 μέρες εκοιμήθη. Είπε η γερόντισσα και η αδερφή μου η Ελένη. Χαράλαμπε, βγήκα έξω. Γιατί θέλουμε τώρα να την πλύνουμε, να την αλλάξουμε σαν γρήγορα να πούμε. Όταν την άλλαζαν, είπε η γερόντισσα στην αδερφή μου. Της έριξε τίποτα άρωμα? Όχι, λέει. Να καλά, εδώ η γιαγιά ευωδιάζει, λέει. Λέει, δεν έριξα τίποτα. Σε καλά, η γιαγιά ευωδιάζει, λέει. Δεν ξέρουμε. Τι βάλαν κατόπιν από το θάλαμα το νεκροτομείο, τέτοια δεν γνωρίζω εγώ στα νοσοκομεία. Και φέραν και τον γαμπρό μας, τον άντρα της Ελένης. Και απόρρισε και εκείνος πώς ευωδιάζει η γιαγιά. Έφεραν και τις ξαδέρφες μου, τις αδερφείς της, να πούμε, τις κόρες. Και λέει, τόσο άρωμα της ρίξατε. Άννα, δεν της ρίξαμε τίποτα, λέει. Εδώ η θεία, να πούμε, η γιαγιά ευωδιάζει, λέει. Δεν ξέρουμε. Την πήγανε κατόπιν, ήταν Μεγάλη Παρασκευή και την πήγανε στο μοναστήρι. Οι καλόγριες είχαν κάνει τότε στον επιτάφιο και μου λέει ο ίδιος ο Χαράλαμος ότι τι να σου πω Εφραίμ, περισσότερο ευωδίαζε η μητέρα μας παρά ο επιτάφιος που είχαν κάνει οι καλόγριούλες. Να σου πω και ένα λάθος μου, ότι όταν κοιμήθη πήγα να προσευχηθώ για τη μητέρα μου. Τι να πω και τι να ομολογήσω. Όταν προσεύχομαι για τη μητέρα μου, παίρνω, δεν δίνω. Και άρχισα και μνησικάκησα κατά με στη μητέρα μου. Έλεγα στον Πάτερ Προκόπη, βρε Πάτερ Προκόπη, τι να σου πω. Αρχίζω και μνησικάκω με αυτή τη γυναίκα, λέω, τη μητέρα μου. Μέσα στον κόσμο έζησε, λέει, δεν ήξερε ούτε την υπογραφή της να βάλει, Βικτωρία, να πούμε.
και έφτασε πίστεψε με στα μέτρα του γέρο Ιωσήφ. Διότι έκανε υπομονή στας θλίψεις ή στα βάσανα, δεν τις έπαινε σε ένα λόγο παραπονετικό ή λυπηρό. Όχι, όλη η μέρα ήταν χαρούμενη και τη μέσα της έβραζε η κόλασης, η λύπη, η στεναχώρια, και όμως δεν τις έπαινε σε ένα λόγο λυπηρό, να πούμε. Τουλάχιστον είδα τη μητέρα μου εγώ στο πρόσωπο του γέρο Ιωσήφ. Ναι, ο γέροντας είναι. Όχι, δεν είναι ο γέροντας. Είναι η μητέρα μου. Όχι, δεν είναι η μητέρα μου. Είναι ο γέροντας. Όχι, δεν είναι η μητέρα μου. Ένα κράμα μεταξύ γέρο, μεταξύ σωματικής γεννήσεως και άλλο πνευματικής γεννήσεως. Ήταν δηλαδή η μητέρα μου στα μέτρα του γέρο Ιωσήφ. Αυτό έχω να πω εγώ. Τι να πω. Αφού και ο πατέρας μου όταν τον έφερα εδώ πέρα ήταν και αυτός, να πούμε, στεναχωρημένος, λυπημένος, ξέρω τι είναι, βέβαια. Και μου λέει, Εφραίμη μου, τι είναι παππού του, έλα εδώ, λέει. Εδώ που καθόμουν στο κρεβάτι και τραβούσα κομπεσίνια, εξάπλωσα στον τοίχο την πλάτη μου και βλέπω με πήρε λίγο ύπνος και βλέπω και μπήκαν τρεις γυναίκες μέσα στο δωμάτιο. Η μεσαία, λέει, φορούσε μήτρα όπως φορούν οι δεσποτάδες. Βρε παππού, η Παναγία ήτανε. Πολλές εικόνες, ιδίως ρωσικές, φέρουν την Παναγία με κορώνα, με στέμα, με μήτρα, όπως φοράνε τις δεσποτάδες. Και τι σου είπε, λέει, τι κάνεις, τι να κάνω, λέει, στεναχωρεύομαι. Στεναχωρεύεσαι, δεν θέλω να στεναχωρεύεσαι. Γι' αυτό ήρθα να σου πω ότι δεν θέλω να στεναχωρεύεσαι. Έκανε μια βόλτα και άλλες δύο γυναίκες βγήκαν από το δωμάτιο, εξήμισα, μόλις εξήμισα, έλαβα μια χαρά να η ψυχή μου. Να βρεπα από το λέω, η Παναγία δεν θέλει να φύγεις από το Άγιον Όρος. Αλλά να καθίσεις να πεθάνεις στο Άγιον Όρος. Στον κόσμο πού θα πας τώρα, λέω. Γύρεσες, κάτσε, δούλεψε για την ψυχή σου. Και πάλι να πούμε, και πάλι δύο φορές είδε την Παναγία. Κόσμος πολλής, λέει, ήταν σε μια παιδιάδα και φούναζε όλος μπροστά, προπορεύεται μια γυναίκα, μάλλον υψηλού αναστήματος, και έλαμπε σαν τον ήλιο, λέει. Κρατούσε στην αγκαλιά της ένα μικρό. Το τόσο πολύ που έναν τον δόγο στραβωνόμουν, λέει. Στραβωνόμουν από το φως, λέει. Δεν μπορείς να το λέει. Δηλαδή, άνθρωπος κοσμικός, παντρεμένος, με τα θλίψεις, με τα βάσανα, και έφτασε σε τέτοιο σημείο, να πούμε. Που εμείς οι καλόγεροι δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί πολλές φορές είτε θα κατακρίνουμε, είτε θα μισικακίσουμε, είτε τούτο είτε εκείνο, το οποίο μας εμποδίζει να ανέβουμε ένα βαθμό τρόπο δυνά ένα σκαλωμάτι πιο πάνω, να πούμε. Και ο γέροντας με τα θλίψεις, με τα βάσανα, με αυτά, να πούμε, μας έλεγε ότι όλος ο βίος μου είναι ένα μαρτύριο. Ποτέ δεν εχάρηκα σε αυτή τη ζωή, αλλά έκανε υπομονή. Έκανε υπομονή. Και μια καλογρίουλα που ήταν όλο άρρωστη και δεν μπορούσε να πήγαινε τρόπο δυνά στην εκκλησία, στη λειτουργία, και παρακαλούσε τον Θεό να τη δώσει κάποια καλυτέρευση στην υγεία για να μπορέσει να πάει στην εκκλησία. Και εκεί που πήγαινε, σηκωθεί από το κρεβάτι, έπεσε κάτι και έσπασε το ποδάρι. Ω Θεέ μου τώρα, λέει, εγώ τι ζητούσα και εσύ τι μου έδωνες, λέει. Και βλέπει αμέσως τον Χριστό και λέει, βλέπεις εγώ τι δίνω σε αυτούς που με αγαπάνε. Λέει και καλογριούλα, γι' αυτό και σε αγαπάνε λίγοι, λέει, γιατί δίνεις τέτοια. Μα ναι, αλλά αυτά είναι προήμια, να πούμε, της αιωνίου αναπαύσεως. Εδώ σε αυτή τη ζωή δεν εμακάρισε ο Θεός τους γελώντας, αλλά τους κλαίοντας. Δεν εμακάρισε την ευρύχωρο, αλλά την στενή και τεθλιμμένη. Δεν εμακάρισε, να πούμε, την ανάπαυση, αλλά μακάρι οι διωγμένοι, μακάρι ο κλαίοντες, μακάρι εδώ κλαίοντες, αλλά εκεί θα εφρανθούν. Την ανάπαυση, τη χαρά, ο Θεός την στήριξε, να πούμε, στην άλλη τη ζωή. Και αν θέλεις να εντρυφήσεις μέσα ή στα βάθη της ψυχής σου ή στις ρίζες της ψυχής σου, εκεί που έχεις τη μεγαλύτερη θλίψη και στεναχώρια, μέσα εκεί είναι η παράκληση. Και θέλεις ποτέ να μην λείψει αυτή η στεναχώρια, αυτή η λύπη, γιατί βλέπεις ότι εκείνη την ώρα η ψυχή κερδίζει. Όχι σε αυτόν τον κόσμο. Σήμερα είμαι, θα αύριο φεύγουμε. Σε αυτή την άλλη τη ζωή από εδώ την κληρονομούμε. Αλλά όχι με τίποτε άλλο, αλλά με στεναχώριες, με βάσανα, με θλίψεις, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Ή από το γείτονά σου, ή από τον πατέρα σου, ή από το παιδί σου, ή το...
Είναι η αλήθεια ότι τα πνευματικά αρχήνευουν, όχι όμως και τέλος. Έχει τέλος ο Θεός. Μα πόσο όμορφα, μα πόσο ωραία, μα με πόση πνευματική γλυκύτητα σου χαρίζει ο Θεός όταν τον πλησιάζεις. Και όσο περισσότερο τον πλησιάζεις, τόσο και περισσότερο και μεγαλύτερα γλυκύτητα σου χαρίζει. Και πώς τον πλησιάζεις, μας το είπε αδελφή Εμελία. Με την ευκούλα, είναι μικρή, αλλά πολύ μεγάλη δύναμη. Το ελέησόν όλα τα έχει. Ό,τι αναγέννης σου το δίνει. Τα πάντα μέσα σου καθαρίζονται, λευκαίνονται. Είναι γραμμένο ότι μακάρι καθαρεί την καρδία, ότι αυτοί των θεών όψονται κατά την καθαρότητά σου. Και η όρασή του και η ωραιότητα του και η γλυκύτητα του. Είναι αναρρύθμιτα τα αγαθά που μας χάρισε ο καλός μας Θεός. Ένα από τα πολλά καλά είναι και η ευκούλα. Όποτε θέλεις μπορείς να την πεις. Πρωί είναι μπορείς να την πεις. Μεσημέρι είναι μπορείς. Βράδυ είναι μπορείς. Νύχτα είναι μπορείς να λες την ευκούλα. Εάν θέλεις, εάν βιάζεις τον εαυτό σου. Και στο τέλος θα σου γίνει και μια καλή συνήθεια και θα την λες και όταν βαδίζεις και όταν τρως στην τράπεζα και όταν εργοχειρείς και όταν διαβάζεις και όταν ακόμη κοιμάσαι. Μόνο τώρα θέλει στην αρχή κάποια βία. Το ότι βλέπεις τον ύπο της η αδερφή ότι πετάει στον αέρα και σε θάλασσα χωρίς να βουλιάζει δεν είναι υπερβολή. Επέτυχε θέση πραγματικότητος. Είδαμε πολλούς Αγίους να βαδίζουν πάνω στη θάλασσα και ο πρώτος Απόστολος Πέτρος εβάδισε πάνω στη θάλασσα, αλλά όταν είδε τον άνεμο ενάντια φοβήθηκε, ο φόβος τον έκαμε να βουλιάζει και φώναξε «Κύριε σώσε με». Και η Ιωσία Μαρία Ελληνία εσταύρωσε τον Ιορδάνη ποταμόν πρώτα και έπειτα εβάδισε επάνω αυτού και πήρε και κοινώνησε από το ναυάζο σήμα. Εμείς υπαγόμεθα στο μοναστήρι παιδί στη Λάβρα. Από τη Λάβρα ανατολικά, όχι δυτικά μάλλον, κατά το μέρος των Καψοκαλυβίων, έως 500 μέτρα είναι ένα μέρος πολύ δέντρα μεγάλα έχει. Και όταν περπατάς αισθάνεσαι μια λυκύτητα, μια χαρά, σαν μια ερμηνεία. Το μέρος αυτό το λένε Κυρσαΐου. Λένε άδετε ότι εκείνε έχει ταφεί, έχει πεθάνει ο Άγιος Μάξιμος ο Καψοκαλυβίτης. Τη βιογραφία του Αγίου Μαξίμου αυτός που έγραψε τον βίο του Αγίου λέει ότι πετούσε στον αέρα. Ένας κοσμικός λαϊκός. Λέει θα πάω, αυτά είναι τα λόγια των καλογύρων, θα πάω κι εγώ να τον δω. Επήγε στην καλύβη του, αλλά ο Άγιος δεν βρισκόταν στην καλύβη του. Και ακούει ένα φτερούγισμα. Κυρίζει, κοιτάει τον Άγιο απάνω στο έλεγχο και πήγε μπροστά στην καλύβη του. Και ο Άγιος του λέει, να μην το πεις αυτό. Εφόσον ζω. Εκεί πήγε και μίλησαν και ο Άγιος Γρηγόρος ο Συναήτης για την ευκούλα. Ναι. Καθώς ήμουν ένας Παΐσιος, η βιογραφία του λέει ότι επήγε κάποιος Άγιος μαζί και μιλήσαν με τον Άγιο Παΐσιο. Αφού μιλήσαμε για τα, έφυγε. Ήρθε ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου και λένε οι άλλοι, λέει, μόλις έρθει ένας Άγιος, μόλις έρθει, τρέξε και θα τον προλάβεις, τρέξε και θα τον προλάβεις. Λέει ο Μέγας Παΐσιος, δεν τον προλαμβάνεις, λέει. Έχει φύγει στον αέρα, λέει, 14 μέρες μακριά. Αυτά όταν υπερχειλήσει χάρης και αυτά γίνονται. Όταν η χάρις πληθυνθεί, τότε γίνονται όλα εκείνα τα θαυμάσια, να πούμε.
Και ο Αββάς Πατέρ Μούθιος το ίδιο. Και όταν τον ρώτησε ο μαθητής του πώς αισθάνεται το όταν πέρασε τον ποταμό, είπε «Μέχρι τα γόνατα αισθανόμενοι το ίδιο του ποταμού». Να διαβάζουμε τα ευδεία των Αγίων Πατέρων που από αγάπη προς εμάς μας παρέδωσαν αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας και του αγιασμού ακόμη. Οι Άγιοι Πατέρες δεν γεννήθησαν Άγιοι, αλλά όπως όλοι μας οι άνθρωποι, αλλά πάντοτε ευβίαζαν τον εαυτόν τους και στο τέλος αγίασαν. Με πείρα από τον εαυτόν τους, είδαν ότι όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται νοερός από τον Θεό, γίνεται τέκνον. Μας είπαν ότι νους αφιστάμενος της μνήμης του Θεού, ικτινώδης γίνεται η δαιμονιώδης. Αλλά το πράγμα δεν είναι μέχρι εδώ, δηλαδή να βρούμε την χάρη. Δεν ξέρω πότε, είδε ένα όνειρο. Τώρα θα μου πείτε, γέροντα όνειρα πιστεύετε? Όχι. Εγώ θα το δίνω στην Κρίση. Είδε ένα όνειρο ότι πήγα στο χωριό μου, εκεί που γεννήθηκα. Και δεν πήγα στο πατρικό μας σπίτι, αλλά πήγα στην εκκλησία. Προχώρησα, μπήκα στην εκκλησία, προχώρησα και μπήκα στο ιερό. Εκεί είδα την κολυμπήθρα, εκεί που με βάπτισε, εκεί που πήρε τη χάρη. Γονάτισα, την αγκάλιασα, την φίλησα με πολλά δάκρυα. Αλλά το πράγμα δεν είναι μέχρι εδώ, δηλαδή να βρούμε την χάρη, αλλά προχωρεί και πιο πέρα. Και είναι και ο κούπος και σοφία πώς να την διατηρήσουμε. Και αν είμεθα και αγωνιστέ και να την αυξήσουμε, διότι έχει και αυτή τας απαιτήσεις της, την φρουρά της, έχει και την αύξησή της, έχει και την ελάττωσή της. Και όλα αυτά εξαρτώνται από εμάς τους ιδίους. Εμείς οι μοναχοί πράξεις δεν έχουμε, αλλά λογισμόν. Εν τη διανία βελτιούμεθα και εν τη διανία ακριούμεθα. Και αυτό και δι' αυτό απαιτεί, όπως οι Άγιοι έκαναν, να κάνουμε και εμείς. Οι Άγιοι Πατέρες πάντοτε προσήρχοντο, και όταν το Άγιο Πνεύμα επισκέπτεται αυτούς, τους έβρισκε πάντα εν εγρηγόρση, εν προσοχή και εν προσευχή. Και όπως η μέλισσα πετάει από άνθος σε άνθος και απορροφά το μέλι, και όταν βρίσκει χαίρεται, και όταν δεν βρίσκει λυπείται και φεύγει, έτσι είναι και στην χάρη. Και ξέρει ο Θεός πώς ανταμείνει εκείνους που τον αγαπούν, καλώντας τον αυτόν με την ευθύνη. Από την ευχήν ξεκίνησαν και έφτασαν σε μέτρα τελειότητος κατά το ανθρώπινο. Η ευχή θα σου φέρει στην αρχή χαρά και μετά τη χαρά θα σου φέρει αγάπη και αγάπη, δάκρυα και πολλά άλλα. Το γεροντικό γράφει. Έλεγον ότι περί του Αγίου Ιωάννου του Πολογού ότι ούκ' ήφιε τον λογισμόν αυτού ρεύρεστε. Βλέπετε πως ευβίαζαν οι πατέρες. Επί λέει και το άλλο ότι ο Άγιος ποτέ δεν άφηνε τον λογισμό του σε μάτια πράγματα όπως τα σωσομική στη Σαρμοδία. Κατά την εποχή εκείνη πήγε κάποιος με μια καμήλα και έπαιρνε τα εργόκυρα των πατέρων και τα πουλούσε στην Αλεξάνδρεια και τους αγόραζε τι ήθελαν οι πατέρες. Όσο πουλούσε οι πατέρες καθόμισαν στο μοναστήρι τους. Επί ένας καμιλίτης έκρουσε την πόρτα του Αγίου Ιωάννου του Πολούγου. Βγήκε ο Άγιος, τι θέλεις, λες, γύροντα τη σειρά, το εργόκυρο σου. Καλά, θα το δώσω. Ο νους όμως ήταν σε θεωρία. Σε θεωρία. Μπαίνοντα μέσα, δεν άφησε την προσοχή. Πάνε. Περίμενε, ο καμιλίτης τίποτα. Και πάει πάλι την πόρτα. Βγαίνει πάλι ο Άγιος. Τι θέλεις, λες. Έχει σειρά σου, δηλαδή, δεν είναι ο Πατέρας. Πήγε πάλι σε θεωρία ο Άγιος.
όσο εβίασαν οι άλλοι πατέρες των εαυτών τους. Και πάει τρίτη φορά. Αυτές και λέει τη σειρά κάνοντας για να θυμηθεί τον Καμιλίτη να πάει τον έτο δώσει. Και όταν στον δρόμο που έδωσε το ρόχερο και βάδιζε μαζί με τον Καμιλίτη, ο Καμιλίτης, πώς να το πούμε, δεν γνωρίζουν, έλεγε λόγια και ρέφιζε τον Άγιο και ο Άγιος όσο πήγαινε, τον έλεγε να θυμώσει ο Άγιος και παρατάει το ερώτιο και γύρει στο σπίτι του για να μην θυμώσει. Για να μην πέσει στο πάθος του θυμού. Όλο το ερώτιο το έδωσε να μην πέσει. Είναι δυνατόν ο Θεός να μην ανταμείψει αυτόν τον Άγιο με χαρίσματα. Να εργαστεί τόσον καιρό, μήνες. Και για να μην, και να το χάσει όλο το εργόχειρο αυτό ή να μην θυμώσει. Εμείς θυμώσεις μια αδερφή την άλλη αδερφή. Ύστερ τόν ο μικρός Ζαχαρίας στην στεγγέλα του γέροντός του, κατά την τρίτη ώρα έβρε αυτόν προσευχόμενο και κλείσα στην θύρα εν σιωπή ψήφι. Ύστερ τόν πάλι, κατά την έκτην και ενάτη έβρε αυτόν κομπτομίες προσευχόμενο. Εις ελθόν κατά την ενδεκάτην ώρα έβρεν αυτόν ησυχάλλον και πεσόνι στις φώτας αυτού είπε «Δεν σ' αφήνω αν δεν μου φανερώς τι είδες». Ιρπάγε, είδω ανεστήρια και μην απελήθη. Ψυχές υγιασμένες, να ο καρπός της αδιαλείπτου προσευχής. Πρέπει να ομολογήσουμε, να είπουμε την αλήθεια κι ας είναι κι αυτή πικρά ότι δεν αγαπώμεν τον Θεόν στην πραγματικότητα. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρύ κάρδι, δηλαδή αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, αυτό πληρούτε και σε εμάς. Όντως την αληθή ευδαιμονία μας εχάσα, ομοιάζουμε μια στάχτη ζεστή, που όταν καούν πολλά ξύλα και στο τέλος σβήσει η φωτιά, δεν μένει τίποτε άλλο παρά σκάφτη πουλή με μία μικρή σπίδα παραπομένη στο βάθος της σκάφτης. Έδρισε ή μάλλον δεν ακούε το δυο εξήρθες. Το ευλόγησον και τον άλλη ευλογημένο είναι τα μοναχή του 8ου αιώνα. Δηλαδή μοναχή της τελείας παρακμής. Δεν απομένει τίποτε άλλο παρά να είπουμε. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τας ψυχάς μας. Ουδέ εις τι εκλήθημε, εκλήθημε τέκνα φωτός, τέκνα αιωνιότητος, τέκνα Θεού. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωνα έδωκεν αυτής, εκκρουσία έκνα Θεού γεννέσκε. Ας μόνα που με ευχάριτος, εκεί και έκαψα μέσα γρήγορα γρήγορα, γιατί άμα πήγε χάρις θα μείνω πάνω πούτσουρο. Και τα έγραψα και όταν έχω καμιά παραγγείλη, έτσι διαβάζω αυτά τα γράμματα και ξεκουράζομαι. Αυτά τα γράμματα τώρα προθυνοποιούν να σας διαβάσω και εσάς, να πούμε. Και ο καθένας κατά το μέτρο του λέει, κατά το μέτρο του αισθάνεται. Ω αγάπη, αγάπη θεϊκή, που της ειρήνης σου και της αγάπης σου ούτε έχεις όριο. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη προς τον άνθρωπο εδημιούργησας τον αόρατον και αυτόν τον ουραγόν κόσμο, όλα φανερώνουν, όλα δείχνουν ότι όλα και λαϊδούν, όλα δοξολογούν, όλα υμνούν μέρα νύχτα παντού και πάντοτε την αόρατον μαγλικητάτην και χαροποιών παρουσίαν σου, το άπειρον της σοφίας σου, το άπειρον της αγάπης σου, το άπειρον της εσπλαχνίας σου με την συγγύντων, με την σιωπήντων, με την ομορφιά των
με το άρωμά των, με τη μυστική των δοξολογίων των, οπλικιτάτη, ευωδεστάτη, μυστική σιωπηλή δοξολογία του Θεού, υπό των κτισμάτων αυτού. Ω Θεέ, Θεέ, άνοιξα τα μάτια της ψυχής μου, να δω κι εγώ αυτό το μεγαλείο της φύσεώς σου. Άνοιξον τα ούτα της ψυχής μου, να ακούσω κι εγώ αυτήν την ψαλμοδία, αυτήν την μελωδία σου. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη προς τον άνθρωπο όλα τα μυστηριά σου μας τα χάρισε δωρεάν, δωρεάν την χάρη στο βάπτισμα, δωρεάν το χρίσμα, δωρεάν το Άγιο σου σώμα και αίμα, δωρεάν και αυτόν τον παράδεισόν σου. Ω θεϊκή αγάπη, που από αγάπη προς τον άνθρωπο άφησες τον ουρανό, ήρθες και φόρησες τον ακάνθινον στέφανο και κρεμάστησε πάνω στον σταυρό. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη περιμένεις πότε να έρθουμε κοντά σου, που αντί να έρθουμε εμείς, ήρθες εσύ κοντά μας, ήρθες μέσα μας και διαφόρος εμφανίζεσαι στον καθένα μας και οράσαι και ψηλαφίζεσαι και θύεσαι και τρώγεσαι και πίνεσαι. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, άφεσαι να σε πλησιάσω και να σε γευτώ λίγο από αυτήν σου την αγάπη που όλο και καίει μέσα μου και δεν μπορώ να ησυχάσω και να σβήσω λίγο την δίψα μου. Ω, και γένετο εν την καρδία μου η μνήμη του Θεού πυρ φρογίζον και εις δίνον εν της σωστέης μου. Ω, δίψα, δίψα, γλυκιά μου δίψα, πότε θα ξεδιψάσω, που όσο κι αν πίνω, όσο κι αν περισσότερο σε διψώ και διψώ και δεν μπορώ να σε χορτάσω και να ξεδιψάσω, αλλά όλο και περισσότερο καίωμαι από δίψα. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, όσο κι αν προσπαθώ να σε γευθώ και να σε χορτάσω, όλο και περισσότερο βλέπω ότι σε πεινώ και όσο σε πλησιάζω, τόσο και περισσότερο βλέπω ότι μακράν σου βρίσκομαι. Οι τρώγοντες με έτσι την άσωση και οι πίνοντες με έτσι την ψούσιση. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους εφώναξες και διαρκώς φωνάζεις, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ φως στον κόσμο ενελήνηθα. Ω φως, φως προαιώνιον, φως γλυκύτατό μου φως, γλυκύτατό μου φως, φώτισον και εμένα το σκότος μου, διάλυσον φως μου, την πόρουση μου, την σκοτωδύνη μου. Ω φως, πότε θα σε ξαναδώ και πάλι, ένα φως, φως της ψυχής μου, δεν έχω άλλη υπομονή, δεν έχω. Ω ψυχή μου, έως πότε θα έχεις τα μάτια σου κλειστά, που εγώ σου τα έκλεισα με αυτή μου την παραγωγή. Ω ψυχή μου, πόσο σε αδίκησα, όταν το ενθυμούμε, ο πάντοτε το ενθυμούμε, ως αν άλλος Πέτρος, κλαίω πικρός, με πικρότατα δάκρυα κλαίω. Αλλά έλα κι εσύ προς το φως, ας είσαι και τυφλή, κι αυτός το φως θα σου το ανοίξει και θα τον δεις και πάλι, κι άλλος Θωμάς θα βοήσεις, ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Ω αιώνια αλήθεια, παραχρονών ελάχιστα σου χρήσατε. Θέλεις να καταλάβεις αν προσευχήθηκες
μετά το τέλος της προσευχής, γύρισε στον εαυτό σου. Θα δεις, πήρες καμιά μεταβολή από ότι είσαι ένας πρωτούνα προσευχητής. Θα το δεις μέσα σου, αυτό θα σου φανερώσει αν προσευχήθηκες. Αν δεις μέσα ότι πήρες καμιά λίωση, τότε όντως προσευχήθηκες. Και δάρος, αν δεν πήρες αλίωση, τότε είσαι και εσύ ένας παπαλάβος. Το τέλος δηλαδή της προσευχής καταλαμβάνει ο άνθρωπος αν προσευχήθηκε με το γιατί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αν ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης έβγαινε στο δωμάτιο όπως να πούμε μετά την ουρά προσευχή χαρούμενη. Γιατί έβγαινε χαρούμενη και το πρόσωπό τους έλαμπε από την χάρη. Έτσι, όταν όμως δεν προσευχείς, βγαίνεις έξω σκουτουβλιασμένος, κατσούφιασμένος, κατάλαβες ότι δεν έκανες προσευχή. Και το έργο της μοναχής αυτό είναι αδιαλείπτος προσεύχεται. Οι Άγιοι Πατέρες δεν είχαν χώρο κενό που να μην προσεύχονται. Παλιά, όταν και εγώ άφησα τη λειτουργία, με ρώτησε ο γέροντας, πώς σου φαίνεται τώρα που άφησες τη λειτουργία. Γέροντα λέω, αναπάθηκα και στο κομποσυνάκι. Από το δωμάτιό μου βρήκα τη λειτουργία. Ό,τι προσευχή, ό,τι γλυκή του τα αισθάνεσαι να πούμε στο δωμάτιό σου, την ίδια θα βρεις και στην εκκλησία, στη λειτουργία και στην ακολουθία. Εάν το δωμάτιό σου δεν το ευτρέπησες ενώ στο ναό του σώματός σου να πούμε, δεν το ευτρέπησες καλά, μην νομίζεις ότι στη λειτουργία θα πάρεις περισσότερη χάρη. Όχι. Η λειτουργία και το δωμάτιο ένα είναι, διότι και εκεί προσευχή είναι και εδώ προσευχή. Εάν έχεις κατάσταση, θα αισθανθείς και περισσότερη στη λειτουργία, διότι μιλάς και εσύ. Με τον Θεό, πιστέψατε με πολλές φορές προσευχήθηκα, έβλεπα έτσι κοντά μου βγαίνει το πρόσωπο του Θεού. Πιστέψατε με ο ορισμός μου και σκέφτηκα κάτω να δει τα γνώτα μου χτυπήσουν στο πρόσωπο του Χριστού. Και χάρη έναν τρόπο που παρουσιάζεται είναι και τον τρόπο. Και θυμίστε καθώ ότι δεν άλλη ο Θεός με τον Μωυσή, ως πρόσωπο με πρόσωπο, ως εαυτού φίλων. Μιλάει ο Θεός με τον εαυτό. Ό,τι λέει η Θεία Γραφή θα βλέπεις εσύ στον εαυτό σου. Ήτανε πρόσωπο. Όχι παιδί. Η χάρη έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι βλέπεις πρόσωπο. Αλλά έτσι σαν να δεν βλέπεις πια ούτε πρόσωπο. Τι να εδώ βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά η χάρη έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και έτσι όχι κάτι που δεν είναι. Ο γεροντάς μας πολλές φορές μας έλεγε ότι σήμερα έγινε το συνέντευξη σήμερα της Αγίας Τριάδος. Τι έλεγε, δεν καταλαβαίνω. Εμείς κατά το μέτρο μας καταλαβαίνουμε. Αυτός όμως ήξερε τι έλεγε. Αλλά εμείς κατά το μέτρο μας καταλαβαίνουμε. Έτσι, η Θεία Γραφή είναι ο ωκεανός μεγάλος. Αλλά εσύ κατά το μέτρο σου τα αποκλείς ή τα καταλάβεις. Είτε αν λέει ένας ομιλητής, να πούμε, σαν και εγώ τώρα που μιλά σε εσάς. Εάν λέει από εγώ, να πούμε, το κοντινά απελείται από αυτήν την σχάρια. Εσύ αν λέεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή από εγώ 50, εσύ θα καταλάβεις 50. Όχι. Αν λέεις βαθμούς σχάριτος, 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβουμε.
αυτά τα οποία έλεγε ή ο γέροντας ή η θεογραφή. Όταν εμάχοντο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με αυτόν τον κίνδυνο τόσο τον Βαρολάν, ο Βαρολάν και αυτός φιλόσοφος κατά την Επίγεια Σοφία, τον έσπρωξε τον Άγιο μέσα σε μια γωνία. Και ο Άγιος αποκρίθηκε. Τα πνευματικά μέχρι ενός σημείου λέγονται. Εκφράζονται και γράφονται. Παραπέρα, αισθάνονται. Εστίσει αισθάνονται το πώς αυτό κατά το μέτρο του καθενός, να πούμε, όπως εγώ να πω, διεχόν του Γιωραντάς, είδα πολλές φορές το πώς μέσα μου, να πούμε, αλλά πώς να το πω, σαν ένας τρόπος, σαν ένα τρόπο να το πω, πρέπει να είσαι φιλοσοφική τρόπο, την αγλώσσα να ομιλήσεις, να πούμε. Γιατί το αισθάνεσαι, αλλά πώς το βλέπεις, δεν ξέρω, δεν ένα, όταν το βλέπεις αυτό, τον αλλιώνες και γίνεσαι πλέον. Άλλος, άλλος εξάλλου. Έχει χρώμα. Ούτε χρώμα, ούτε σχήμα, ούτε ούτε όγκο, τίποτα δεν είναι. Ένα, εδώ. Έχει, δεν βλέπεις τίποτα. Δεν βλέπεις τίποτα. Αν έχει χρώμα, σχήμα, δίωξε. Δίωξε. Τέτοια οι Άγιοι Πατέρες από δική τους πείρα μας παρέδωσαν ότι μαζί με το αυτό έρχεται και ο πειρασμός, αλλά πειρασμός είναι, μπορεί να σου λέει χρώμα, ένα άδειος ή χαμηλό χρώμα. Αγιάζεις να το βλέπεις, να πούμε. Γιατί η ψυχή του μπορεί να σου διώχνει, να πούμε, ό,τι και να είναι, ενώ το άλλο. Γιατί, Γέροντα, εγώ όταν ερώτησα, όταν ήρθε ο Άγιος Άγγελος και σε μετάλαβε, πώς εσύ άνοιξε το στόμα σου, δεν έρχεται πρώτα η χάρη, χαριτώνει τον άνθρωπο, και έρχεται να πούμε, ανοίξε το στόμα σου και τον κοινό.